αυτός ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Πατούλης. Έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς, τον δήμαρχο Ερχομενού, τον κύριο Λουκά Υπερήφανο, με τον οποίο θα δούμε και θα προσεγγίσουμε από την θέση ουσιαστικά της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των δήμων της ευρύτερης περιοχής όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε εθνικό επίπεδο σήμερα στην ΚΕΔΕ. Καλησπέρα, δημαρχέ. Καλησπέρα, κύριε Σεργιόπουλε. Λοιπόν, εδώ τώρα στα νέα του Καλλικράτη θα λέμε όλα τα νέα του Καλλικράτη. Σήμερα εκεί τι αποφασίσατε? Ακούσαμε μια γενική τοποθέτηση, αλλά θέλουμε να την επικεντρώσετε στις επιπτώσεις ή στα ωφέλη που μπορεί να έχουν αυτού του είδους οι αποφάσεις στους δήμους της Στερεάς Ελλάδας. Ακούστε, μετέφερα πριν λίγο μίλησα εγώ, μετέφερα την αγωνία των 25 δημάρχων της Στερεάς Ελλάδος. Μετέφερα τα προβλήματα που υπάρχουν και μετέφερα την εντολή που πήρα ώστε να μεταφέρω στη ΚΕΔΕ ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να υπάρξει μια κόκκινη γραμμή. Πρέπει η ΚΕΔΕ μαζί με τους Δήμους και τις ΠΕΔ να αναλάβουμε πλέον πρωτοβουλίες, να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, γιατί εμείς συντηρούμε τις τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν απέτηση από εμάς για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα. Και εμείς έχουμε απέτηση από την κυβέρνηση να μας δώσει τα χρήματα που χρειάζεται για να μας ωφέλει στην κοινωνία. Εάν οι Δήμοι χρεοκοπήσουν, θα χρεοκοπήσει το κράτος. Αυτό είπα. Άκουσα όμως να απαντά ο κύριος Πατούλης στην ερώτηση που το έκανα πριν από λίγο. Δεν την ακούσατε εσείς. Ότι ο κύριος Κουρουπλής είπε ότι μέσα στο Δεκέμβρη, με τελική ημερομηνία την 21η ουσιαστικά, θα δοθούν χρήματα στην αυτοδιοίκηση από τους ΚΑΠ. Ας τα δούμε, να δοθούν αυτά, θα μας δώσουν χρήματα από αυτά τα λίγα που μας έχουν βάλει στον προϋπολογισμό. Δεν μας δίνουν τα χρήματα που ανήκουν στους Δήμους, απλώς δίνουν τα χρήματα, τα λίγα χρήματα που περιμένουμε για να κλείσουμε τους προϋπολογισμούς, αν τα δώσει. Μακάρι να τα δώσει. Εκείνο όμως που θέλουμε εμείς, και είπα και στον Πρόεδρο, ότι επιτέλους θα ξεκινήσουμε τον αγώνα που πρέπει. Πρέπει και τα χρήματα που πρέπει να δώσουν, τα παρακρατηθέντα που κρατάει το κράτος και πρέπει να τα αποδώσει στους Δήμους, να τα πάρουμε για να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στις τοπικές κοινωνίες και τις θεσμικές θέσεις που πρέπει να έχουμε, να υπάρχει αξιοπρέπεια και αξιοπιστία στους Δήμους. Δεν μπορεί οι Δήμοι να είναι αυτή τη στιγμή ο φτωχός συγγενής της κυβέρνησης. Εμείς που είμαστε κοντά στις κοινωνίες, πρέπει η κυβέρνηση να μας στηρίξει, γιατί εμείς θα στηρίξουμε την κυβέρνηση. Όταν λέω την κυβέρνηση, το κράτος. Γιατί εμείς θα λύσουμε τα προβλήματα, κύριε Σεργιόπουλε. Γι' αυτό θέλω να πω κάτι. Είπα στους συναδέλφους όλους, τους δημάρχους, να είμαστε όλοι ενωμένοι, να έχουμε κοινή απόφαση. Δεν μας χωρίζει, είπα κάποια στιγμή, έχω τονίσει πολλές φορές, ότι εμείς είμαστε το κόμμα της αυτοδιοίκησης. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοούσα ότι πρέπει να κάνουμε πολιτική, η αυτοδιοίκηση να είναι στην πολιτική. Εννοώ ότι όλοι εμείς οι δήμαρχοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι με μια φωνή, γιατί μας ενώνουν τα προβλήματα, δεν μας χωρίζει τίποτα άλλο. Και το κατάλαβα και κατάλαβα το χειροκρότημα που πήρα, είναι ότι προς αυτή την κατεύθυνση σκέφτονται όλοι οι δήμαρχοι. Δηλαδή όλοι ενωμένοι να διεκδικήσουμε το δικαίωμα μας. Από όλοι την τοποθέτηση του κυρίου. Να δυνατότητα να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες. Από την τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Κουρουμπλή, τι καταλάβατε? Ότι είναι στο ίδιο μήκος και η κυβέρνηση με εσάς, ή ουσιαστικά προσπαθεί να μπαλώσει τρύπες για να σας κρατάει φημωμένους? Δεν άνοιξε τα χαρτιά του σε όλα. Άνοιξε μόνο σε αυτά που πρέπει να δώσει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2015. Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τα παρακρατηθέντα, αν θα τα δώσει. Δεν άνοιξε όλα τα χαρτιά του. Είπε ότι θα συνεργαστεί. Από να συνεργαστεί μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μακάρι να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη δική του πολιτική. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η πολιτική την εφαρμόζει πιο ψηλά και την εφαρμόζει η κυβέρνηση. Άλλα λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, σας ευρώ, και άλλα λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Άλλα τάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και όταν πάει στο Υπουργείο Οικονομικών το σταματάει. Υπήρχαν κάποια ένας νόμος για να μπορέσει να περάσει από τη Βουλή που είχε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση από τον Ιούνιο μήνα Μάιο. Λόγω των εκλογών δεν πέρασε. Τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών το έχει σταματήσει. Καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει μια βεβαίωση και μια δέσμευση ενός Υπουργού του Εσωτερικών. Χρειάζεται μια πραγματική βεβαίωση από την κυβέρνηση. Ας ελπίσουμε με τον αγώνα που θα κάνουμε να τους προβληματίσουμε, να τους δώσουμε το στίγμα ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, να τους πούμε ότι μέχρι εδώ και μη παρέγει,
Οι Δήμοι πλέον πάνε στο κόκκινο και εμείς δεν θα δώσουμε, δεν θα καταντήσουμε φτωχείς συγγενείς. Και να σας πω κάτι, δεν θα ήθελα στις σημαίες της δικές μου που είμαι και πρόεδρος της ΠΕΔ, οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδος να έχουν ένα πρόβλημα και να είναι στο κόκκινο. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι το κανάλι σας με αυτό το άνοιγμα που κάνει για τους καλλικρατικούς δήμους να έχετε υγεία, να προσφέρετε αυτό που πιστεύετε. Το έχουμε ανάγκη. Είναι η αναπνοή μας όταν έχουμε σε επικοινωνία με τα κανάλια για να δίνουμε αυτές τις σκέψεις που έχουν προς την κοινωνία για να καταλάβουν ότι είμαστε κοντά στην κοινωνία. Πρόεδρε της ΠΕΔ Στερεάς, αγαπητέ Δήμαρχε Ορχομενού, τα νέα του Καλλικράτη ήρθαν για να αναδείξουν τα πραγματικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Θα είναι η φωνή σας. Και εμείς θα τα στηρίξουμε. Θα είναι η φωνή σας, θα είναι και η φωνή του πολίτη. Και αν χρειαστεί να είστε εγκαλούμενοι κάποια στιγμή από τους πολίτες, θέλω να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε κιόλας. Μακάρι, γιατί θα μας κάνει καλύτερους. Εάν έχουμε και τη φωνή του πολίτη να μας προβληματίζει και να μας ανησυχεί και με σκληρή κριτική ακόμα καλύτερα. Γιατί θα μπορέσουμε, αν κάνουμε κάποια λάθος δρόμο, να έρθουμε στο σωστό δρόμο. Σας τιμά η στάση αυτή, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε με τα νέα του Καλλικράτη. Με πολλά.